Let's start on the giri on left hand, I'm in the
Amen.
Σπύρι Σιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μακάριος Άγιος φοβούμενος των Κύριων, έπεσε το έψο.
Oh!
και κατάρτισε αυτή, είναι φύτα
Τότε η ρόλη
Amen.
Oh.
Θεός,
εν τη βασιλεία του
begotten, begotten uncreated, of one essence with the Father, through whom all things are made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and he rose on the third day according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father, and he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke to the prophets, in one holy Catholic and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Yeah.
Yeah.
Oh.
παράδοση της Εκκλησίας μας, σε τέτοιες επίσημες μέρες διαβάζουμε το μήνυμα του Οικουμενικού μας Πατριάρχου από τον Κωνσταντινούπολη. Βαρθολομαίος, ελέο Θεού, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, χάρη, έλεος και ειρήνη από τον Σωτήρα Χριστό που γεννήθηκε στην Βηθλέμ. Τιμιότατοι εν Χριστώ αδελφοί ιεράρχες και πεφιλημένα τέκνα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Με ευδοκία άνωθεν γιορτάζουμε και φέτος με ψαλμούς και ύμνους και τραγούδια πνευματικά την κατασάρκα γέννηση του προαιώνιου Υιού και Λόγου του Θεού, δηλαδή την φανέρωση του μυστηρίου του Θεού και του ανθρώπου. Όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όσα τελούνται στη Θεία Λειτουργία είναι της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μυσταγωγία. Όσα δε λέμε στο δοξολογικό, στο προήμιο, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτή η έκφραση μαρτυρεί ότι δια της ενανθρωπίσεως του Κυρίου πρώτα μάθαιναν οι άνθρωποι ότι είναι τρία πρόσωπα ο Θεός. Ο Ιερός Πατήρ, ο Νικόλαος Καβάσιλας, διακηρύττει ότι ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, τον αληθινό άνθρωπο και τον τέλειο άνθρωπο και τον τρόπο της ζωής και τον άλλον ένεκα, πάντων, πρώτος και μόνος έδειξε. Η πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού και η διάνοιξη του δρόμου της καταχάρη Θεώσεως στον άνθρωπο προσθέτουν σε αυτόν μία αξία που είναι ανυπέρβλητη. Η λύθη αυτής της αλήθειας, το να ξεχνάμε δηλαδή αυτή την αλήθεια, οδηγεί σε μείωση του σεβασμού προς το ανθρώπινο πρόσωπο. Η άρνηση του υψηλού προορισμού του ανθρώπου όχι μόνο δεν τον ελευθερώνει, αλλά και οδηγεί σε ποικίλες συρρυκνώσεις και δικασμούς. Χωρίς συνείδηση της θείας προελεύσεως του άνθρωπος και της ελπίδας της αιωνιότητας, δυσκολεύεται ο άνθρωπος να παραμείνει άνθρωπος, να παραμείνει ανθρώπινος, αδυνατή να διαχειριστεί τις αντιφάσεις της ανθρώπινης κατάστασης. Η χριστιανική κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης προσφέρει λύση στα προβλήματά μας, στα οποία δημιουργούν η βία, ο πόλεμος και η αδικία στον κόσμο μας. Ο σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου, η ειρήνη και η δικαιοσύνη είναι δώρο του Θεού. Η εγκαθίδρυση όμως της ειρήνης που φέρνει ο Χριστός απαιτεί τη συμμετοχή τη δική μας και τη συνέργεια των ανθρώπων. Η χριστιανική τοποθέτηση στο θέμα του αγώνα για την ειρήνη συγκροτείται με τα λόγια του Σωτήρα Χριστού, ο οποίος ευαγγελίζεται την ειρήνη και χαιρετά πάντοτε με το «Ειρήνη ημί» και παροκρίνει τους ανθρώπους να αγαπούν τους εχθρούς τους. Η Αποκάλυψη εν Χριστώ χαρακτηρίζεται ως το Ευαγγέλιο της Ειρήνης. Αυτό σημαίνει ότι για μας τους χριστιανούς ο δρόμος για την ειρήνη είναι η ειρήνη, ότι είναι η βία, ο διάλογος, η αγάπη, η συμπόρηση και η καταλλαγή έχουν προτεραιότητα απέναντι σε άλλες μορφές επίλυσης διαφορών. Με σαφήνεια περιγράφεται η θεολογία της ειρήνης κείμενα του υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τον τίτλο «Υπέρ της του κόσμου ζωής», το κοινωνικό ήθος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το κείμενο που έβγαλε το Πατριαρχείο μας πριν από 3 χρόνια, το 2020. Εκεί λέει λοιπόν ότι τίποτε δεν αντιτίθεται περισσότερο στο θέλημα του Θεού για τα πλάσματά του που έχουν δημιουργηθεί κατ' εικόνα και καθομοίωσή του από τη βία, από τη βία που ασκείται εναντίον του Κρισίου. Μπορούμε ορθά να ισχυριστούμε ότι η βία αποτελεί την κατεξοχήν αμαρτία. Πρόκειται για την τέλεια αντίθεση μεταξύ της κτιστής μας φύσης
και της υπερφυσικής μας κρίσης για αναζήτηση της αγαπητικής ένωσης με τον Θεό και τον Κρισίο μας. Η ειρήνη αποτελεί μια πραγματική αποκάλυψη της βαθύτερης πραγματικότητας της δημιουργίας σύμφωνα προς το θέλημα του Θεού και της μορφής όπως τη σχεδίασε ο Θεός κατά τις αιώνιες βουλές του. Η ειρήνη, λοιπόν, αδελφοί μου, δεν είναι δεδομένη και αυτοβόητη, αλλά είναι χρέος, είναι κατόρθωμα, είναι μια διαρκής μέρημνα και ένας αδιάκοπος αγώνας για τη διατήρησή της. Δεν υπάρχουν αυτοματισμοί και μόνιμες συνταγές. Απέναντι στις εκάστοτε απειλές της ειρήνης, απαιτείται εγρήγορση, βούληση για λύση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου. Οι μεγάλοι ήρωες της πολιτικής είναι οι αγωνιστές της ειρήνης. Εμείς οι χριστιανοί συνεχίζουμε να τονίζουμε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των θρησκειών σε μια εποχή κατά την οποία ασκείται κριτική κατά της θρησκείας, επειδή αντί να αναδεικνύονται δυνάμεις ειρήνης, αλληλεγγύης και καταλλαγής, τροφοδοτούν οι θρησκείες τον φανατισμό και τη βία και μάλιστα εν ονόματι του Θεού. Πρόκειται λοιπόν περί μιας αλλοπρίωσης της θρησκευτικής πίστεως και όχι μια συμπεριφορά που έχει σχέση με την φύση της θρησκείας. Η γνήσια πίστη στο Θεό είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού. Οι θρησκείες είναι η φυσική σύμμαχη όλων των ανθρώπων οι οποίοι αγωνίζονται για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την προστασία της πτήσεως από την καταστροφή των ανθρώπων. Φέτος η ανθρωπότητα τιμά την 75η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υπογράφεται στις 10 Δεκεμβρίου 1948 και η οποία αποτελεί σύνοψη των θεμελιωδών ανθρωπιστικών ιδεωδών και αξιών, αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να μαζεύονται όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι κεντρικό σημείο αναφοράς, τον οποίο είναι η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ατομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών όρων της και κατανοούνται στην αρχική δυναμική τους, εάν αναγνωριστούν ως θεμέλιο και κριτήριο της παγκόσμιας ειρήνης, την οποία συνδέουν με την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Την έννοια αυτή, το μέλλον των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ειρήνης συνδέεται και με τη συμβολή των θρησκειών στην υπόθεση του σεβασμού και της πραγματώσεώς της. Με αυτές τις σκέψεις, λέει ο Πατριάρχης μας, και με αυτά τα εόρτια αισθήματα, με πλήρη βεβαιότητα ότι η ζωή της Εκκλησίας από μόνη της αποτελεί αντίσταση στον απανθρωπισμό, όπου και αν αυτός προέρχεται, και καλώντας όλους μας στον καλό αγώνα της οικοδομής ενός πολιτισμού ειρήνης και καταλλαγής, στον οποίο ο άνθρωπος θα βλέπει στο πρόσωπο του συνανθρώπου του, τον αδελφό του και τον φίλο του, και όχι τον εχθρό. Και υπενθυμίζοντας σε όλους μας ο Πατριάρχης, αδελφοί και τέκνα, ότι τα Χριστούγεννα είναι καιρός αυτογνωσίας και ευχαριστίας, αποκαλύψεως της διαφοράς μεταξύ θεανθρώπου και ανθρωποθεού, συνειδητοποιήσεως του μεγάλου θαύματος της εν Χριστώ ελευθερίας και της ιάσεως, της θεραπείας δηλαδή του μεγάλου τραύματος της αλλοκριώσεως από τον Θεό, γονατίζουμε με ευλάβεια ενώπιον στις αγκάλες της οποίας βρίσκεται ο Κύριος ενώπιον της Θεομήτωρος Μαριά, μεταφέροντας δε προς όλους μας την ευλογία της Μικρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ευχόμαστε, λέει ο Πατριάρχης, αίσιο, υγιεινό, εύκατο και ειρηνικό και χαρούμενο το επερχόμενο νέο έτος της Χριστόνητος Κυρίου. Χριστούγεννα 2023, ο Κωνσταντινούπολεος, διάπειρος προς Θεόν Ευγέτης, πάντων ημών, Βαρθολομαίου.
τα φόλ του Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, with the fear of God, faith and love draw near.
αξίας ευχαριστήσομεν τον Κύριο. Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφυλέψον ημάς ο Θεός της συγχώρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τις άμνοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή του Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρίκη, το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, είτε αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελλήνη προέσχομαι. Το έργο της αγιογράφησης στο ιερό μας ναό.
τον Ιούλιο θα ολοκληρωθεί ο τρούλος και οι Ευαγγελιστές, η πρώτη φάση της αγιογραφίας, και μετά θα συνεχίσουμε την δεύτερη φάση, η πλατητέρα και όλο το γερό. Με την αγάπη και την γενναιοδορία όλων των πιστών, ξέρω θα ολοκληρώσουμε σύντομα τα υπόλοιπα κομμάτια αυτού του έργου και είμαι σίγουρος με τις ευλογίες σας και τις προσευχές σας μπορούμε να κατορθώσουμε πολλά. Όλοι γνωρίζουν πόσο αγαπάτε τα σχολεία μας και πόσο επιμένετε τη σημαντικότητα της διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού και συγκεκριμένα την διατήρηση των ελληνικών σχολείων στην Ομογένεια. Ένα από τα μεγάλα έργα που επιτελεί αυτή η κοινότητα είναι η συντήρηση των ελληνικών γραμμάτων. Έχουμε ένα δραστήριο από γερμανικό ελληνικό σχολείο, δυνατό κατοικητικό σχολείο με πολλά παιδιά, αφοσιωμένα στην θρησκεία τους, στην ελληνική γλώσσα και στον ελληνικό πολιτισμό. Και ένα ενεργό ημερήσιο ελληνορθόδοξο σχολείο που συνεχίζουμε να το αναπτύσσουμε. Σε μικρό χρονικό διάστημα έχει γίνει πολύ γνωστό στις οικογένειες της περιφέρειας. Σας υπόσχομαι, σεβασμιότατε, πως όλοι θα εργαστούμε σκληρά για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τα σχολεία μας, τα προγράμματα της νεολαίας μας και γενικά όλα τα προγράμματα της κοινότητας για το πιστό ποιμνιο σας εδώ στο Whitestone. My beloved brothers and sisters, His Eminence as our spiritual father truly cares for each and every one of us as his spiritual children. Your Eminence, you could have chosen so many other parishes to celebrate this great feast of Christmas. We are truly humbled and excited that you are with us this Christmas. I personally want to also thank Your Eminence for the love and support you have always shown me and my entire family from the moment you met me. You have shown me nothing but paternal love and respect. I am extremely grateful for the trust that you continue to show in me. I was truly humbled by your decision to assign me as a parish priest in such a beloved and historic parish of Holy Cross. Thank you. Presbytera Maria Polixeni and I are committed and excited to be a part of this community and will work hard with our beloved parishioners to continue to grow this amazing parish. I would be remiss if I didn't mention the brother clergy that came and co-celebrated or prayed with us on this festive occasion. Of course, our own Father Nicholas of the Opulos, who is with us almost every Sunday, Father Yakubos Rodides from St. Peter's Greek Orthodox Church in the Bronx, and of course our deacons, Archdeacon Dionysios Papiris and Deacon Jeremias Mangoras, and our amazing chanters, our own Dimitri Michaels with his incredible voice and chanting ability, as well as Mr. Giorgio Sari. As you all heard, an incredible chanter from Constantinople that is visiting with his family during this Christmas season. Τους ευχαριστούμε και τους δύο για τις αγγελικές τους φωνές και που λαμπρύνατε ακόμα περισσότερο τη σημερινή εορτή των Χριστουγέννων. Your Eminence, on behalf of the entire Parish Council, our Philoctopos and all our organizations and parishioners, thank you for your visit to your home here in Whitestone. May God continue to bless your Christ-centered ministry of love. May our incarnate Lord continue to watch over our beloved Ecumenical Patriarchate, our beloved Archdiocese of America, and you, our beloved Archbishop and Father. May our Lord grant you many more blessed years filled with health, filled with love, and the service of Christ and His Holy Church. Εις πολλά επιδέσποτα και χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Merry Christmas. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πάτερ Νικόλα. Δεν θα βγάλω μεγάλο λόγο, σας το λέω, I promise, I will be very brief. I just wanted to express my immense joy and gratitude to our Lord that I'm here with you to celebrate Christmas. It's so important. Feast of our Church. Να καλωσορίσουμε τον καινούριο προϊστάμενο για πρώτη φορά, να τον εγκαταστήσω, όπως λέμε, στην εκκλησιαστική γλώσσα, στην καινούργια του ερωρία. Ο πατήρ Νικόλαος, Πρεσβυτέρα Μαρία, είναι ένα πολύ καλό ζευγάρι εκκλησιαστικό. Να ξέρετε, από τους καλύτερους ιερείς που έχουμε, από τη νέα γενιά των ιερέων που έχουμε στην αρχιεπισκοπή μας, γι' αυτό και ήθελα να έρθει σε εσάς
γιατί και εσείς είσαστε από τις πιο καλές, τις πιο δυναμικές, τις πιο ικανές, τις πιο ελπιδοφόρες κοινότητες που έχουμε στην Αρχιεπισκοπή μας. Your potential is immense, and having a spiritual leader now, Father Nicholas, this parish will continue to thrive. Thrive not only but with the iconography, but also with the school. You have already witnessed his angelic voice, and if you have this combination with your Psalty, who's also another angelic voice, the services here in your parish will be irreplaceable, incomparable. No one can have better services than you. So service and worship is one thing, because our church and our country, we have two pillars. One pillar is our liturgical life, our services. They are so powerful, so beautiful, so magnificent. Οι ακολουθίες μας, η ωραία μουσική, ένας καλός παπάς, ένας καλός ψάλτης, τα παιδιά να είναι ωραία ντυμένα, η εκκλησία τόσο ωραία που την έχετε φτιάξει. Θα γίνουν και οι εικόνες τώρα. Πάρα πολύ ωραία. The other pillar is our culture. Το σχολείο. Το σχολείο is not just a language, the Greek language. No. Whatever in the Western world we understand as education is our invention. It's Greek. It's the Greek concept of educated people. Δεν είναι μόνο η γλώσσα. Ό,τι υπάρχει στον ελεύθερο δυτικό κόσμο, σε όλα τα σχολεία, ως έννοια και αντίληψη παιδείας και εκπαίδευσης των παιδιών, είναι ελληνική ιδέα, είναι ελληνικό κόνσεπτ. Εμείς το σκεφτήκαμε, εμείς το εφαρμόσαμε για πρώτη φορά. Γι' αυτό είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνατε, τι κάνατε σχολείο. This is the best spiritual investment you can ever make in your parish, in your community. Please invest more. The more you invest, the more you harvest spiritually and in every sense. Γι' αυτό στηρίξτε τον πατέρα Νικόλαο και μαζί με εσάς που είστε ένα θαυμάσιο πίνιο από τις καλύτερες και πιο δυναμικές ενορίες της Νέας Υόρκης, θα κάνετε θαύματα. Να μεγαλώσει το σχολείο, να μεγαλώσει η ενορία και να έρχονται όλοι και να δείχνουν το δάχτυλο και να λένε όσο μπροστά πήγε ο Τίμιος Σταυρός με τον πατέρα Νικόλαο και όλους αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους στο Paris Castle, στη Βιλόπη. Και για να ευλογήσουμε και τα γένια μας εμείς, και τώρα δεν ευλογώ τα γένια μου εγώ σαν αρχιεπίσκοπος, θα τα ευλογήσω σαν Κωνσταντινούπολης. Γιατί σήμερα μαζί με τον Μιχάλη έψαλε ο κύριος Σάις, έλα κρύφτηκες εκεί, έλα εδώ μπροστά. Το Μιχάλη τον ξέρω που τον βλέπω και εσένα δεν σε βλέπω. Δημήτρη. Να έρθει και η οικογένειά σας, παρακαλώ, να έρθει εδώ όλη η οικογένειά σου. Τι είναι μαζί σου. Ελάτε λίγο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είναι Κωνσταντινοπολίτες. Ήρθανε για τα Χριστούγεννα εδώ. Ο κύριος Σάρης είναι ο πιο σπουδαίος ψάλτης που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολίτης. Δεν υπάρχει καλύτερος ψάλτης, δεν υπάρχει καλύτερη φωνή και δεν υπάρχει πιο εκκλησιαστικός άνθρωπος, γιατί αυτά πάνε μαζί. Στην εκκλησία παραλίγο να έρθει πριν από μένα το πρωί. Και έχει έρθει εδώ, παρακαλώ, για διακοπές, για Χριστούγεννα. Και ήρθε με την οικογένειά του, να το πω. Και ήθελα να σας πω, αγαπητοί μου, να σας θυμίσω ένα ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λέει «Τα ειδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης». Στην Ανατολή έχουμε ειδόνια και ο κύριος Σαρής είναι ειδόνι. Εμείς εδώ στη Δύση, κύριε Σαρή, έχουμε πουλιά μόνο. Και λαϊδούνια, αλλά δεν είναι ειδόνια. Εσείς είστε το ειδόνι της Ανατολής. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε με την ωραία οικογένειά σας και με το οικοδάκι σας και με τα παιδιά σας και με τη σύντομο. Καλώς ήρθατε. Μας φέρατε τον αέρα τον ωραίο των Βυζαντινών της Κωνσταντινούπολης με τις ψαλμωδίες.
λέει ωραία ο Δημήτρης, αλλά άλλο να τα ακούς από το original που είναι από την πηγή. Από την πηγή. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα και να μεταβιβάσετε στον Παναγιώτα, τον Πατριάρχη μας, σας παρακαλώ, τα σεβάσματα όλης της Αμερικής, όλου του Κυπρίου. Είμαστε όλοι πραγματικά παιδιά και όταν έρχονται άνθρωποι από την Κωνσταντινούπολη, συγκινούμαστε. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Μέλη Christmas του Έπρεπε. All this stuff a little towards you, young man. Thank you.
Merry Christmas. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Really? Okay, bro. Are you Καβουδιά?